άρεσε όμως αυτή η μουσική, οπότε ας το συνεχίσουμε. Θα πάω μέχρι το περίπτερο. Ξέχασα το πορτοφόλι μου. Η ταινία έχει περίεργα σκηνικά μέσα. Σ' άρεσε. Πρώτη φορά που είδα κάτι ξένο στο στόμα μου. Πώς σου φαίνεται η γλώσσα μου? Σαν ύμνο σε άλλαγες. Πρέπει να αναπνέεις, αλλιώς θα πνιγείς. Και κάπως έτσι λογικά η σκηνοθέτηδα και ο Λάνθιμος έδιναν οδηγίες στους ηθοποιούς. Λοιπόν, κορίτσια, για φασωθείτε λίγο να δω. Βλέπω δύο αστέρια να γεννιούνται. Άνοιξε. Όχι. Τι όχι, φίλα μου. Άσε με, δεν έχω σάλιο. Άλλη φορά. Είδες που έχεις σάλιο. Ένα πλάνο από τον κοινόδοντα. Εν τω μεταξύ, οι χώροι, η συμπεριφορά των χαρακτήρων και το ύφος εντάσσουν αυτή την ταινία στο Cinematic Universe του Λάνθιμου. Το Lanthiverse. Νομίζω έχουμε δύο Cinematic Universes στην Ελλάδα. Ναι. Λάνθιμος. Ναι. Που είναι Marvel. Ναι. Και Παπακαλιάς που είναι DC. Ισχύει. Η κοπέλα, η πρωταγωνίστριά μας, ανταλλάζει δύο κουβέντες με τον άνθρωπο που είναι στην πύλη. Τσέκαρε τα λάστιγα στο βενζινάδικο και αν χρειαστείς αέρα, βάλε. Έχεις κούρσα σήμερα. Ένας μηχανικός έρχεται στις 10, θα τον πηγαινοφέρνεις αυτές τις μέρες. Ναι, γενικά δεν υπάρχει κάποια ιστορία ή κάποια πλοκή μέχρι στιγμής. Κάτι σαν φραγκοσικές. Και τώρα λοιπόν πάμε σε μια συζήτηση που είναι και κυριολεκτικά και μεταφορικά για τον Μπούτσο. Μόνο που αντί για φραγκόσικα κρέμονταν Μπούτσι. Δηλαδή, μεγάλη, μικρή, μεσαίη, ζαρωμένη, τόρη και γαλακτερή, ζουμερή. Μερικοί είχαν πετσάκι, μερικοί χωρίς. Ενημερωμένη πάντως η κοπέλα. Δέντρα με πούτσους. Πουτσιές. Γιατί δεν μας είπατε και για τις μουνιές, οι οποίες είναι σπηλιές πάνω σε βουνά. Μουνιές. Και οι σταλαχτίτες μέσα στη σπηλιά πέφτουν όταν γίνεται οργασισμός. Δέντρα με πούτσους. Αν είστε ενήλικοι και δεν έχετε ξανακούσει αυτές τις εκφράσεις, πού ζείτε, σε μουνιές? Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν μερικοί που ενώ ήταν μικροί και ζαρωμένοι, είχαν μια ελαφριά κίνηση, σαν να αναπνέανε. Άλλα πράγματα τα αφήνουμε στο φλου μέσα στην ταινία, αλλά όταν μιλάμε για πούτσες, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, παιδιά. Έτσι αναπνέουν οι πούτσοι που είναι πάνω σε δέντρα. Γιατί είναι λυρικοί πούτσοι. Τους δοκίμασες? Τους δούρους, τους ζουμερούς. Περίεργη γεύση, σαν πίκρα αμύγδαλο και μια έντονη μυρωδιά βαρβατήλας. Τι είναι βαρβατήλας? Χυσίλα. Τι είναι χυσίλα? Σαν να έχουν μαζευτεί χίλιοι άντρες και χύνουν στο ίδιο σημείο. Πώς μυρίζει βενζίνη? Σαν να έχουν μαζευτεί χίλια βενζινάδικα και να χύνουν βενζίνη στο ίδιο σημείο. Δεν αρκεί ένα βενζινάδικο. Πρέπει να είναι χίλια. Ο καφές? Μυρίζει σαν χίλιους καφέδες. Η ποδαρίλα? Αρκεί ένα πόδι. Με φαντάζεσαι ποτέ γυμνή? Όχι ποτέ. Το μυαλό του πατέρα αποθεί τέτοιου είδους σκέψεις για την κόρη του. Έχει παίξει πολλές ταινίες του οικονομίδη αυτός. Ναι, ναι, ψυχή στο στόμα. Εγώ σε έχω φανταστεί γυμνή. Προπίσω. Προτιμώ να σε σκέφτομαι σαν άντρα χωρίς πέος. Και αφού είδαμε έναν διάλογο που κάθε πατέρας θα έκανε με την κόρη του, ο πατέρας τώρα μπαίνει για μια μαγνητική. Μάλλον θα τη δούμε όλη τη μαγνητική. Ρε, στο καλύτερο ότι το κόψες! Στην επόμενη σκηνή σκάει μύτη επιτέλους ο Λάνθιμος. Στο ξενοδοχείο? Ναι. Μπορείς να είσαι αύριο εδώ το πρωί στις 8. Δεν δουλεύω αύριο το πρωί. Μόνο απόγευμα. Γιατί δεν μιλάτε καθαρά και δυνατά όπως θα έπρεπε σε μια ταινία? Μισά άνοιξε. Ανοίξω πάλι. Αν υπήρχε κάποιος έξω από το σινεμά και πουλούσε στο διάλειμμα ακουστικά βαρικοείας, θα είχαν γίνει ανάρπαστα.
Μόλις αγόρασα τα ειδικά ακουστικά βαρικοΐας. Αν δεν καταλαβαίνεις την Τανία, θα σε βοηθήσουν. Όπου τα πήρες? Από τον τύπο στη γωνία. Απλώς τα δίνει κρυφά γιατί είναι ελαφρέα. Είναι για λίγους. Είναι μόνο για όσους βλέπουν πειραματικό κινηματογράφο. Φίλε, τώρα χτύπησες την ευαίσθητη χορδή μου, έτσι. Θέλω κι εγώ να είμαι ένας από τους λίγους. Θα ήθελα να αγοράσω ακουστικά βαρικοΐας. Είναι 200 ευρώ. Και έτσι έστεινα την πλεκτάνη μου. Πήγαινα στους σινεμάδες μαζί με τη συμμόρια μου και κατέστρωνα τα σχέδιά μου για να κάνω τη μεγάλη μπάζα. Πατούσα πάνω στις αδυναμίες των κουλτουριάριδων. Έβαλα τη ζωή μου σε ρίσκο, αλλά βγήκαμε κερδισμένοι. Λοιπόν, βγάλαμε 1000 ευρώ. Είναι 100 για τον άρχοντα και άλλα 100 για το βασιλιά. Εγώ με 100 δεν παίρνω ούτε στέμμα. Ναι, είναι και 100 για τον Μπάμπη που έφτιαξε τα fake ακουστικά. Μόνο όσοι είναι παρευρισκόμενοι παίρνουν κάποιο αξίωμα. Μένουν 700. Ναι, άλλοι μένουν. Είναι μόνο όσοι παίρνουν, παρόντες είναι, παίρνουν αξίωμα, παίρνουν. Παρόντες. Αξίωμα. Α, 100 και... Όχι, δεν... Νομίζω μας έκλεψε. Στη συνέχεια έχουμε έναν ακόμη διάλογο μεταξύ των δύο γυναικών. Βρωμάς χλωρίνη. Και εσύ βενζίνη. Πάει το κυβετσάκι σου. Μαμόθρευτο. Δεν είμαι μαμόθρευτο. Δεν έχω μαμά. Δεν έχω μαμά. Μιλήστε έξω από τα δόντια, ρε! Είσαι πολύ πουτανάκι, Μπέλα. Οκ, δεν εννοούσα αυτό. Στον ντοκιμαντέρ αυτό τίθεται πρώτη φορά το σκεπτικό του να δραπετεύσουμε από την ανθρώπινη υπόσταση και να ζήσουμε με την φαντασία μας στον κόσμο ενός άλλου πλάσματος. Αυτό φαντάζομαι ότι κάνουν και οι δύο πρωταγωνίστριες όταν παριστάνουν τα ζώα. Αυτό πιστεύω πως έπαιξε καθοριστικό παράγοντα για αυτά που βλέπουμε. Α, μάλιστα, είναι αρχιτέκτονας η κοπέλα ή ο πατέρας. Ή και οι δύο. Μηχανάκι, νοσοκομείο, Λάνθιμος, φτύσιμο από το παράθυρο. Έχει ενδιαφέρον η ταινία. J'aurai le, j'aurai le. Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour. Με γαλλικά και τένις μεγάλωσαν τα κορίτσια. Σε στα γάμαγε. Να τις πατήσει ένας οδοστρωτήρας. Και μετά πλάνο που τις βλέπουμε επίπεδες. Επίπεδες. Και πάμε σε άλλη διάσταση, σε 2D πλέον. Ου, μ' αρέσει. Και ξεκινάει η ταινία 2D. Και εκεί, εκεί βρίσκει τη μάνα της, την οποία την έχει πατήσει αμάξι. Είναι στο ίδιο 2D universe. Και ξανά Λάνθιμος που τρώει ένα κλαμπ. Η ηρωίδα παίζει μόνη της ποδοσφαιράκι. Goal. Ο πιο άψυχος πανηγυρισμός goal. 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 Τι πλάνο είναι αυτό, δεν είχατε έναν ευρυγόνιο φακό? Δεν χωράνε στο κάδρο! Εδώ καλά είμαι? Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, θα συνεχίσω από εδώ όλη την περιγραφή της ταινίας. Goal. Είναι τόσο υποτονική η ταινία που μέχρι και το μάτς βγήκε ισοπαλία. 1-1. Θα παντρευτείς ποτέ? Να, πώς μπορείς να ξεκινήσεις έναν διάλογο. Δεν χρειάζεται να σκεφτείτε τι θα πείτε, απλά τολμήστε το. Έχεις φτάσει στα 30, θα παντρευτείς ποτέ? Θα έλεγα να αλλάξουμε συζήτηση. Είπες ο Παπαδόπουλος έκανε έργα, ε. Δεν το έχω κάνει ποτέ με κανέναν. Το βρίσκω αειδιαστικό. Ένα πράγμα μέσα μου να κινείται μπρος πίσω σαν πιστόνι και να με πνίγει. Δεν μπορώ να φαντάζομαι ότι έχεις και εσύ ένα από αυτά. Εγώ δεν έχω από τέτοια. Ποτέ δεν είχα. Είσαι όντως εξωγήινος, όπως υποπτευόμουν. Ανόρχης. Ανάρχας. Αναρχόρχης. Αραχνόρχης. Κουρτινόρχης. Πυθικόρχης. Μπαλουνόρχης. Ε, παιδιά, το χάσαμε. Ποιο? Αυτό. 1-0. Goal. Στη συνέχεια παίζει ένα φασοματάκι και η κόρη μόλις πάρκαρε. Βγήκε έξω να κλάσει. Πολύ ωραία σκηνή.
Συγγνώμη, φίλε. Ορίστε. Τι κάνεις? Σκέφτομαι. Και, βγάζεις λεφτά? Πού κολλάει αυτό? Όχι, γενικά το λέω, γιατί τη σήμερον ημέρα, άμα δεν έχεις λεφτά, δεν πας ούτε μέχρι το περίπτερο. Εμένα μου λες. Μισό λεπτάκι να το σκεφτώ. Ξέρεις, έχει τύχει και σε μένα να ρωτήσω πόσα λεφτά βγάζουν. Πόσα λεφτά βγάζουν? Πολλά λεφτά. Και πώς τα βγάζουν? Μεταξύ μας, πουλάνε ακουστικά παρικοείας έξω από συνοικιακούς κινηματογράφους. Έχει πάει να δει τον Λάνθιμο, κάπως ύπουλα. Τι κάνεις εδώ? Είναι λίγο δύσκολο να στο περιγράψουμε. Είχα μια κούρσα. Θέλεις να έρθεις επάνω? Θες να έρθεις πάνω, όπως λέμε, θες να έρθεις να δούμε ταινία. Oh. Τι ευγενικός. Τι gentleman. Να δεις, κάποτε θα πάει στα Όσκαρ αυτό. Πήρα. Πήρα. Κουτσά. Μετά από λίγη ώρα αρχίζουν να φιλιούνται. Μπορώ να σε φιλήσω? Τι? Τι? Έχω την αίσθηση ότι ο Λάνθιμος αποκτά αέρα πρωταθλητή. Γκολ. Μ' αρέσουν τα ενοικία στήθη. Συνέχισε. Αν είχα ονειρά σαν τα δικά σου, θα έβλεπα βυζίες αντί για πουτσίες. Λίγο σωστό τονισμό, επίτελους. Συνέχισε να ζωρθωνεί τα ελληνικά μου. Οκ, νομίζω ότι μου φτάνουν όσα γνωρίζω ήδη για αυτό το σεξουαλικό δάσος. Δεν θέλω να μάθω άλλα. Τα δικά μου βυζιά σ' αρέσουν. Τα ζηλεύεις? Όχι. Γιατί? Είναι πολύ μικρό. Θες να τα πιάσεις? Τώρα πρέπει να κάνει μία εμφάνιση ο Λάνθιμος. Τι? Άφησα κάποιον να με αγγίξει. Και γιατί δεν μου το είπες? Δεν σε αφορά. Είμαι η φίλη σου. Είσαι αρπακτικό. Είσαι από αυτές τις γυναίκες που δεν αντέχουν τις γυναίκες. Ποιος είναι? Δεν τον έχεις πιάσει ακόμα στα χέρια σου. Μέχρι αυτό το σημείο της ταινίας, αν κολούσατε ένσημα μιζέριας, θα είχαμε βγει στη σύνταξη. Κτίσαμε μια βιομηχανική αποικία στις Στάνες και πιστεύαμε ότι κάναμε μια επανάσταση. Εμένα μ' αρέσει. Γιατί κατά βάθος είσαι μια αισιόδοξη μπουρζουά μοντεγονίστρια. Καλά τα λέει ο Μπάρμπας. Πιάσα μια ρακή. Ή μάλλον, επειδή είμαστε και σε κουλτουριά εγώ καφενείο, πιάσε ένα νερό καρύδας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πρέπει να βρούμε ποιο ζώο κάνουν και θα κερδίσουμε εισιτήρια για μια κανονική ταινία. Τα παπάκια στη σειρά πως χορεύουνε τελά. Κουστάρω να χορεύω, κουστάρω να χορεύω. Ξέρεις, φίλε πατέρα, θα μπορούσες να έχεις λουστεί και μόνος σου. Σοβαρά, πριν έκανες το γορίλα. Η κόρη σου έχει να σπαταλήσει την ενέργειά της σε άλλα πράγματα, όπως το να κουτουλάει σε τείχους. Και εδώ κόβει ένα φυτό, η γνωστή σε όλους μας πουτσιά. Να, εδώ βγάζει και τη χυσίλα τώρα. Ή του βάζει λιπατικό για να τραβήξει μαλακία. Σε συνέχεια ο πατέρας λέει στην κόρη πως μισεί τα σκουλίκια και γι' αυτό τη ζητάει να σκορπίσει τις τάχτες του στη θάλασσα. Η τροπή τώρα αρχίζει και γίνεται πιο kinky, μιας και βλέπουμε μερικές ερωτικές σκηνές του Λάνθιμου με το αμόρε του. Και αισθάνομαι τον πουτσο σου, αλλά δεν με ενοχλεί. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Πάντα πίστευα ότι στη συγκεκριμένη στιγμή θα με ενοχλούσε. Μπορείς να μείνεις σιωπηλή για 2 λεπτά. Και μετά? Φίλα μου. Μπορούμε να κλείσουμε το φως. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Θα κάνετε κανένα σαρδάμ έτσι όπως μιλάτε. Τώρα σας φύγει την κοβέντα.
Ορίστε, έγινε. Και μετά γελάνε. Αν αφήνεις Σαρδάμ στην ταινία σου, μπορεί να δημιουργήσει πολυκλατίες. Sorry, μπερδεύτηκα. Πάμε άλλη μία. Όχι, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Ό,τι πρόλαβες. Α, δεν ήξερα ότι λειτουργεί έτσι. Ναι, δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις δεύτερη λήψη. Έτσι λειτουργεί. Σερί. Είδαμε λοιπόν ένα blooper μέσα στην ταινία. Προχωρημενιά. Το καταλαβαίνω. Μπορεί να ξεχάσατε να τραβήξετε ξανά το σημείο με το Σαρδάμ. Και εγώ συνεχώς ξεχνάω πράγματα. Να, για παράδειγμα, σήμερα πήγα στο περίπτερο και ξέχασα το πορτοφόλι μου. Θα σας πρότεινα το Αμβούργο. Στέλνετε τη σωρό αεροπορικός, ακολουθείτε με άλλη πτήση την ίδια μέρα, σας παραλαμβάνει λιμουζίνα και σε 3 ώρες από την άφηξή σας παραβρίσκεστε στη διαδικασία μετουσίωσης. Πολύ ωραία περνάμε σε αυτή την ταινία. Μπορούμε να κλείσουμε και ζωντανή μουσική υπόκρουση από κουαρτέτο εγχώρδων. Του αρέσει το bebop. Όπως και να έχει, οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Το κουαρτέτο εγχώρδων την ώρα της αποτέφρωσης έχει ενδιαφέρον. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, ο μόνος καλλιτέχνης που θα μπορούσε να ακουστεί σε μια τέτοια περίσταση είναι ο Χαρούλης. Και σε περίπτωση που δεν πάω μαζί του. Η τέφρα επιστρέφεται με κάργο στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έτσι γαμάει ο Λάνθιμος. Και πού τους Λάνθιμους στην ταινία. Και η κόρη αποφασίζει να του κάνει ένα δώρο. Έχεις πάει και με μεγαλύτερους. Πατέρας το ζήτησα. Όχι βέβαια. Έχει να πάει με γυναίκα από το 1821. Οπότε πάνε μαζί στο νοσοκομείο και μετά από λίγη ώρα φαντάζομαι, πατέρας και κόρη τα ξαναλένε. Στο όνομά μου. Μαρίνα. Ξανά. 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 Ξανά. Μαρίνα. Μπαμπάς. Από την μία θες να τελειώσει η ταινία γιατί είναι βαρετή και από την άλλη ξέρεις ότι πρόκειται να τελειώσει όταν πεθάνει ο πατέρας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η ταινία σε εκβιάζει να κάτσεις μέχρι το τέλος γιατί αν θες να την κλείσεις μπορεί να σημαίνει ότι θέλεις να πεθάνει ο πατέρας. Θέλω να τελειώσει η ταινία. Άρα θες να πεθάνει ο άνθρωπος. Υπάρχει μήπως περίπτωση να ζήσει. Όχι. Και πιο δίπλα ένας τρίτος θεατής. Άντε να πεθάνει να πάμε σπίτια μας. Και πιο δίπλα ένας τέταρτος θεατής. Σόφα! Ο οποίος το λέει στην κόρη. Real life. Αυτό που ακούμε είναι το τραγούδι το Bebop που έλεγε ότι θέλει να βάλει στην αποτέφρωση. Τώρα μάλλον ο πατέρας έχει πεθάνει και η Μαρίνα χορεύει. Τι χορεύεις ρε κοπελιά? Όχι, πήγαινε και στα μπουζούκια. Και την ώρα της αποτέφρωσης χόρευε το φωτιά με φωτιά. Και φτάσαμε στο τέλος όπου στάλθηκε η σωρός. Γύρισαν στην στεριά και πήγαν σπίτια τους. Μάλιστα. Μάλιστα.